Καλησπέρα, Κώστας εδώ, Check Tech Now, και σήμερα θα δούμε μερικά ακόμη eBay unboxing. Βγήκαμε δυναμικά, σήμερα ήρθε πράγμα και είπα να τα ανοίξω πριν να μπω στη μονάδα. Λοιπόν, ξεκινώντας από το πρώτο πακέτο για να μπούμε κατευθείαν δυναμικά, είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, τα πακέτα έρχονται εδώ και καιρό, περιμένω επειδή καθυστερούν τώρα λόγω γιορτών να έρθουν να μαζευτούν, τα μαζεύω σιγά σιγά και μπαίνουμε όποτε μπορέσω να κάνω το unboxing. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχει το πρώτο πακέτο. Λοιπόν, πολλά από αυτά ξέρω πάνω κάτω, σας έχω πει πολλές φορές, ξεχνάω ότι παίρνω. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι παραγγέλνω, απλά το θέμα είναι ότι περνάει ο καιρός, ξεχνιόμαστε και τα συγκεκριμένα λόγω γιορτών έχουν αργήσει πάρα πολύ. Ω! Μα κάτσε, γιατί έχει και άλλο πράγμα μέσα. Λοιπόν, wow, τι λες τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό εδώ είναι ένα μαχαίρι, το οποίο έλεγα να το πάρω για να δοκιμάσω, να δω αν θα με βόλευε για τα unboxings. Όχι ότι το μαχαίρι που δεν έχω δεν είναι καλό, αλλά πάντα λίγη ανανέωση. Είμαι συλλέκτης μαχαιριών, μαζεύω. Σας έχω πει και στο παρελθόν, κάποια στιγμή σκοπεύω να κάνω ένα βίντεο για τα μαχαίρια. Αυτό φαίνεται πολύ ωραίο, πολύ πρακτικό και μέσα στο κουτάκι το οποίο βγήκε προφανώς. Για κάτσε να δούμε, κόβει κιόλας. Λοιπόν, κόβει. Καλό είναι, μπορείς να το πάρεις και σαν μπρελόκ μαζί σου και καλά. Αρκετά πρακτικό, αρκετά όμορφο, δείτε το. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Τα υπόλοιπα μπέκους θα τα κάνω με αυτό, αν χρειαστεί. Λοιπόν, ωραίο. Και η τιμή του ήταν πολύ φθηνή, κάτω από 1 ευρώ. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι αυτό. Αυτό έχω καταλάβει τι είναι, γιατί από το σχήμα και μόνο ξέρω τι είναι. Λοιπόν, πολλές φορές έλεγα ότι ήθελα να ασχοληθώ λίγο με τις επενδύσεις carbon, έτσι για χόμπι, δηλαδή να βάζω πάνω από πράγματα carbon για να τα επενδύω. Και βρήκα αρκετά φθηνό ένα. Είναι η δεύτερη φορά που παραγγέλνω το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, βρήκα ένα κομμάτι carbon στο eBay. Κόβει λίγο δύσκολα πάντως, πλάκα πλάκα. Λοιπόν, και είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, επειδή όμως το ξετυλίξω κιόλας για να το δείτε, είναι τυλιγμένο σε αφρολέξ, σε κύλινδρο από αφρολέξ. Είναι ένα carbon αυτοκόλλητο. Είναι πολύ πρακτικό, είναι πολύ όμορφο. Έχω κάνει πολύ ωραία πραγματάκια με αυτό εδώ το carbon, γιατί έχω πάρει ήδη, σας είπα, άλλο ένα. Λοιπόν, ας πούμε για παράδειγμα τι έκανα. Επειδή είχα μερικά φλασάκια τα οποία ήταν ψηλό χαλασμένα, γρατζουνισμένα, τα επένδυσα με carbon, αν θέλετε να δείτε. Και μας βοηθήσει και αυτή η έρμη κάμερα να εστιάσει. Λοιπόν, και τα επένδυσα όπως βλέπετε με carbon. Πολύ πρακτικό, πολύ ωραίο, πολύ ανθεκτικό υλικό. Αντέχει και στη φωτιά λίγο για ένα μικρό σημείο. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι, δεν έχω ιδέα τι είναι. Θα δούμε μαζί τι είναι. Περιμένω καλώδια, περιμένω φορτιστές, περιμένω πολλά πράγματα. Κονβέρτορες δεν πήρα. Ναι, να είναι μια φορά που δεν πήρα κονβέρτορες, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι. Ω, έλα ρε. Και χθες μιλούσα γι' αυτό με τον αδερφό μου. Λοιπόν, αυτό το συγκεκριμένο μας είπαν ότι το στείλανε, αλλά υπήρχε περίπτωση να μην έρθει καν και αυτό μας δώσαν τα λεφτά πίσω. Και να που ήρθε σήμερα κιόλας. Κοίτα να δεις, και πήρα. Αυτό είναι το αστείο, ότι καμιά φορά μπορεί να είσαι τυχερός και να πάρεις και τα χρήματά σου πίσω. Λοιπόν, ναι, μαντέψατε τι είναι. Witcher! Άλλο ένα μενταγιόν στη σειρά. Η τιμή του δεν ήταν πολύ μεγάλη, είχε ένα 20, ένα 40. Ελπίζω να σας αρέσει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Wow, τι λες τώρα, πόσο προ. Πολύ ωραίο. Είναι imitation, δεν είναι original, ξέρεις, αν το βάζεις το λαιμό σου αυτό από τον υδρό το θα οξυδωθεί. Αλλά είναι πολύ ωραίο για τη συλλογή που έχω με τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν, επιτέλους, αυτό είναι το αστείο, ότι σε κάποια πράγματα, αν είσαι τυχερός, μπορεί να πάρεις και τα χρήματά σου πίσω.
Βέβαια, το κακό είναι ότι περιμένεις πάρα πολύ. Ας πούμε, τώρα περιμένω μία θήκη για το tablet εδώ και 50 μέρες δεν έχει έρθει και έχω ζητήσει refund. Δεν ξέρω, ελπίζω να έρθει να μην τα δώσω. Δεν με καίνε τα λεφτά. Απλά το θέμα είναι ότι θέλω να έρθουν τα πράγματα. Και οι γιορτές πάντα είναι δύσκολες όταν παραγγέλνεις από το eBay. Λοιπόν, να ξέρετε όσοι παραγγέλνετε, στις γιορτές πάντα καθυστερούν τραγικά όλα τα πράγματα. Πάμε στο επόμενο πράγμα. Το επόμενο πράγμα είναι αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ μοιάζει με σπάτουλα. Δεν είναι όμως σπάτουλα, όπως βλέπετε έχει USB επάνω. Και δεν θέλω να το χαλάσω, ελπίζω να ανοίγει. Ανοίγει ευτυχώς. Γιατί είναι πολύ ωραίο το τέτοιο. Λοιπόν, όπως βλέπετε είναι ένα φως USB. Και θα μου πεις τι το θες Κώστα. Έβλεπα και το αστείο είναι ότι με το που το δω κάτι θέλω να το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, έβλεπα ότι μπορείς να πάρεις πολύ ωραία το power bank σου. Το έχετε δει αυτό το power bank, είναι της Ρώμας, το έχω βάλει σε μια θήκη προστατευτική. Λοιπόν, και τατά, ναι, ανάλαβε κιόλας. Ω, ανάβει, απ' την άλλη, ανάποδα. Ορίστε, είναι ένα φως. Να το έχεις σε περίπτωση ανάγκη, σε περίπτωση οτιδήποτε, το ποτάς, το πετάς, το πετάς πάνω στο power bank σου, το τοποθετείς πάνω στο power bank σου και έχεις ένα φως σε οποιαδήποτε ανάγκη είναι αυτή. Είναι εύκαμπτος ο βραχίωνας, μπορείς να διαβάζεις, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σαν μηνυφακό, ειδικά αν έχεις μικρό power bank. Α, βάλε, αυτό είναι κοντά γκουμούτσα. Λοιπόν, πρακτικό. Πολύ πρακτικό. Το είδα, ήθελα να το δοκιμάσω. Η τιμή του 90 λεπτά έχει. Λοιπόν. Ωραίο είναι, μου άρεσε. Και φαίνεται και ωραίο ποιοτικά. Δηλαδή έχει ωραίο πλαστικό. Έχει το LED του από τη μία πλευρά, μεταλλική επιφάνεια από την άλλη για να βοηθάει στο φως. Και συνεχίζουμε στο επόμενο eBay. Ξέρετε τα βίντεό μου βγαίνουν μεγάλα, γι' αυτό και τα τρέχω λίγο τώρα για να προσπαθήσουμε να γίνουν όσο πιο περιεκτικά γίνεται. Το μαχαιράκι θέλει λίγο ακόνισμα, η αλήθεια να λέγεται. Μάλλον πρέπει να το κάτσω να το ακονίσω λίγο. Αλλά για τις βασικές χρήσεις του καλό είναι. Φαίνεται καλό. Για μπρελόκ είναι μια χαρά. Να δούμε το επόμενο τι είναι. Έχω γεμίσει από συσκευασίες, σας το έχω ξαναπεί. Το καλύτερο μέρος για να πάρεις συσκευασίες είναι από το eBay. Γεμίζει σαν φρολέξ με φουσκαλίτσες, με τα πάντα. Ω, ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το αδερφού μου, το είδε και το παρήγγειλε. Δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο πολύ μεγάλο. Λοιπόν, είναι ένα κουτάλι, ξύλινο προφανώς, αυτό εδώ είναι, αρκετά cute, ελπίζω να σας αρέσει, δεν ξέρω τι θα κάνει με αυτό, εγώ πίστευα έτσι όπως το είχα δει ότι ήταν κουτάλα κανονική στη λίστα με τις παραγγελίες. Εντάξει, ο αδερφός μου έχει ένα ωραίο ιδιαίτερο γούστο στο να διαλέγει πράγματα. Λοιπόν, να δούμε το επόμενο τι είναι. Αυτό είμαι σίγουρος ότι είναι καλώδιο. Ελπίζω να είναι από τα USB γιατί έχω παραγγείλει και κάποια USB καλώδια να έρθουνε. Είχα δει μάλλον κάτι πολύ ωραία για να φορτίζει για charging καλώδια. Έχω παραγγείλει μερικά, έχω παραγγείλει κάποια πολύ ιδιαίτερα, πάρα πολύ ιδιαίτερα. Αυτό εδώ δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο, είναι κάτι αρκετά παλιό κι αυτό. Αυτό εδώ είναι για USB το πέρασα, αλλά τελικά δεν είναι USB. Λοιπόν, αυτό εδώ όπως καταλάβατε, αν δεν καταλάβατε, είναι για να το βάζεις στο DS σου. Και να κάνεις battles με άλλα DS. Να σας πω, αν και ξεπερασμένο και ξεπερασμένη τεχνολογία το DS και δεν παίζει πολλοί κόσμος, ήθελα να πάρω ένα πιο πολύ γιατί πιστεύω ότι θα μου χρειαστεί. Έχει ένας φίλος στο στρατόπεδο και λέμε κάνω καμιά battle, καμιά μάχη με Pokémon, οπότε ναι, έλεγα να επενδύσω σε ένα καλώδιο. Αρκετά φθηνό, 1,40, 1,50 έχει αυτό εδώ το πράγμα. Είναι ένα αξεσουάρ γενικά που χρειάζεται για να συνδέεις δύο DS. DS ή SP. Το SP πρέπει να είναι. Το 3DS όχι, δεν είναι για το 3DS. Μισό λεπτό να σας πω σίγουρα. Λοιπόν.
Να το βάλω κιόλας να δω. Ταιριάζει και εδώ. Εδώ μπαίνει. Όχι, όχι. Όχι, δεν μπαίνει στο τέτοιο για το SP. Η DS. Συγγνώμη, είναι για SP. Απλά στο νου μου έχω DS. Κάποια στιγμή πρέπει να ανανεώσω τη συλλογή μου και να πάρω και ένα DS, μου φαίνεται. Για να υπάρχει. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το τελευταίο πακέτο μας είναι αυτό εδώ. Αρκετά μεγάλο. Αυτό έχω την υποψία ότι πρέπει να είναι το αδερφού μου. Και ναι, μάλλον το αδερφού μου είναι. Βγάζω τα προστατευτικά όλα. Είναι ένα RS Electrical Heater. Στην ουσία, θυμάστε στο προηγούμενο eBay unboxing που σας έδειξα ένα αναισθητήρα θερμοκρασίας. Λοιπόν, εκτός από τους ανεμιστήρες, πάνω σε αυτόν συνδέεις και αυτό εδώ το πραγματάκι, αυτό εδώ τη στήλη, το heater, ώστε να ζεσταίνεις το νερό μέσα στο ενιδρίο. Οπότε αυτό εδώ πηγαίνει, μπορείς να το φτιάξεις να πάει να συνδεθεί με το τέτοιο νομίζω. Έχει την μπριζούλα του. Είναι US, ευρωπαϊκού τύπου. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι υπάρχουν, να έχουμε κονβέρτορες για αυτά τα πραγματάκια. Αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, αυτό το βάζει στο νερό στο ενιδρίο και το ζεσταίνει. Είναι ένα heater. Χρήσιμο εξάρτημα για όσους έχουν ενιδρία. Έχει και ένδειξη θερμοκρασία σε πάνω, εδώ σε αυτό το κομματάκι. Τι άλλο έχει, βλέπεις, τέλος πάντων, γυάλινος είναι, ευαίσθητος είναι και έχει μια βεντούζα την οποία τη βάζεις και το κολλάς πάνω στο ενιδρίο σου. Λοιπόν, ναι, η οποία κόλλησε όμως τώρα πάνω εδώ και να δω πώς θα τη βγάλω. Λοιπόν, αυτά ήταν τα εξαρτήματα που πήρα, τα πραγματάκια που πήρα. Περιμένω πολύ περισσότερα ακόμη. Απλά το θέμα είναι ότι δεν βλέπω φως με τις καθυστερήσεις τώρα του eBay. Αργεί πάρα μα πάρα πολύ. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας άρεσαν τα συγκεκριμένα πραγματάκια. Ήμουν ο Κώστας, check tech now. Να έχετε καλές γιορτές αν δεν τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Ελπίζω μέσα μέχρι να τελειώσουν οι γιορτές να προλάβω να το φτιάξω και αυτό το βίντεο να το ανεβάσω. Ιδάλλως θα τα πούμε μετά τις γιορτές. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας, παιδιά.